όλοι σας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε εδώ και σήμερα, μια ανάσα λίγο πριν από τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα, λοιπόν, και από μένα. Ο κόσμος μάλλον έχει ξεχυθεί πραγματικά στους δρόμους. Τα μαγαζιά παραμένουν ανοιχτά σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο από το πρωί έως και το βράδυ. Οπότε και εσείς μπορείτε να βγείτε να ψωνίσετε τα απαραίτητα, αν δεν τα έχετε ήδη ψωνίσει. Οι βιτρίνες γενικότερα είναι στολισμένες. Και χθες παρατήρησα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στα μαγαζιά. Έχει, το θέμα είναι να ψωνίζουν. Λογικά εντάξει, κάτι θα πάρουν. Λογικά θα παίρνετε κάτι έτσι και μόνο για το καλό, για το δέντρο. Είναι το καινούριο, είναι το βλέπινγκ θέραπη αντί για shopping θέραπη. Όντως. Έχει γίνει βλέπινγκ θέραπη. Καλά τα λες. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει. Νιώθουμε τα Χριστούγεννα όσο μπορούμε. Στολίσες. Φυσικά και στολίσες. Και εμείς στολίσαμε. Σε λίγες μέρες θα στολίσουμε εδώ και στο στούντιο. Να σας δείχνουμε εκτός από τα εορταστικά τραγούδια που ακούτε, να βλέπετε κιόλας μια εορταστική ατμόσφαιρα. Να πούμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Φυσικά μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500, όπως βλέπετε κιόλας. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση, αλλά και στο Twitter με το όνομα πάλι Πρώτη Ανάρτηση. Να πούμε πως η τηλεόραση της Ζούγκλας σε συνεργασία με το αφασία.gr έχουν αποφασίσει, το λέμε κάθε μέρα, το λέμε κάθε εβδομάδα από τότε που ξεκίνησε ο διαγωνισμός, σας το λέμε βέβαια και μέχρι το τέλος των εορτών. Πως, όπως ξεκίνησα να πω, η τηλεόραση της Ζούγκλας σε συνεργασία με το αφασία.gr θα σας κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Το δώρο αυτό είναι ένα iPad τέταρτης γενιάς, ένα δώρο αξίας 700 περίπου ευρώ. Για να γίνει δικό σας πρέπει να κάνετε like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook και αυτόματα μπαίνετε στο διαγωνισμό, στην κλήρωση μάλλον. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το χριστουγεννιάτικο μας δώρο. Να ξεκινήσουμε να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Που έχουν γίνει μάλλον σαν σήμερα. Δεν είναι κάποια παγκόσμια ημέρα σήμερα, ούτε κάποια γιορτή. Εχθές ήταν το Αγίου Ελευθερίου, γιόρταζαν οι Λευτέριδες, οι Ελευθερίες. Χρόνια σας πολλά με μια μέρα καθυστέρηση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1497 ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Βάσκο Νταγκάμα περιπλέει το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Το 1773 οι κάτοικοι της Βοστόνης αδειάζουν το λιμάνι της Βοστόνης στο φορτίο τριών Βρετανικών καραβιών που μεταφέρουν τσάι, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τον φόρο που επέβαλαν οι Βρετανικές αρχές στο τσάι που προερχόταν από τις αποικίες. Το γεγονός αυτό θα μείνει γνωστό ως το τσάι πάρτι της Βοστόνης ή αλλιώς Boston Tea Party. Το 1803-60, κατάλληλος ήταν 22 βέβαια, σιλοτοπούλες χορεύουν το χώρο του Ζαλόγκου και πέφτουν στον κρεμό μαζί με τα παιδιά τους για να μην παραδοθούν στους Τούρκους. Το 1893 η Συμφωνία αριθμός 9 του Νέου Κόσμου του Τσέχου συνθέτη Αντωνίν Βόρζακ ακούγεται για πρώτη φορά στο Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης. Το 1923 οι εκλογές στην Ελλάδα εξελίσσονται σε θρίαμβο του Ελευθερίου Βενιζέλου εξαιτίας της αποχής των αντιβενιζελικών δυνάμεων. Είναι οι τελευταίες εκλογές που διεξάγονται με σφαιρίδιο. Το 1926 στη Θεσσαλονίκη από πόντιους πρόσφυγες ιδρύεται ο Απόλλων Καλαμαριάς. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 16η ημέρα του Δεκεμβρίου και να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες οι οποίες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Κάποιες προσωπικότητες ενδεικτικά θα πούμε, διότι καθημερινά γεννιούνται πάρα πολλοί που τους γνωρίζετε. Απλά εντάξει, δεν είναι λογικό να τους πούμε όλους αυτούς, θα πούμε τους πιο γνωστούς. Το 1770 λοιπόν γεννήθηκε ο Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, ο γνωστός Γερμανός συνθέτης. Το 1904 γεννήθηκε ο Αντώνης Καστρινός, πολιτικός και αθλητικός παράγοντας. Ήταν ο δημιουργός της μεγάλης ομάδας της δόξας δράμας. Και το 1917 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κλάρκ, ο Άγγλος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας. Έχει γράψει το 2001 την Οδύσσια του Διαστήματος. Να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες που έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Το 1821 πέθανε ο Αντώνης Οικονόμου, ο ιδραίος αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Άργος. Το 1859 πέθανε ο Βίλχελμ Κάρλ Γκριμ, ο Γερμανός παραμυθάς, ένας από τους δύο αδελφούς Γκριμ. Και το 1898 πέθανε ο Πάβελ Τρετιακόφ, ο Ρώσος επιχειρηματίας και συλλέκτης έργων τέχνης. Υπάρχει και γνωστή γκαλερί Τρετιακόφ.
Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα, οι σημαντικότερες γεννήσεις που έχουν γεννηθεί είτε έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Να περάσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων, Δευτέρα άλλωστε σήμερα. Ας διαβάσουμε την πρωτοσέλιδα λοιπόν της Δευτέρας και ξεκινάμε με την εφημερίδα. Η Καθημερινή. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Λοιπόν, στην εφημερίδα η Ελευθεροτυπία. Πληστηριασμοί, αμετακίνητοι εκπρόσωποι της Τρόικας. Από τη Σκύλα στη Χάριβδη. Λαγκάρντ, Ρεν και Ντράγκη αποφασίζουν τι θα γίνει. Όλα τα μυστικά λοιπόν για την συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών. Διπλά ενισχυμένος ο Αλέξης Τσίπρας, κυρίαρχος με 81,21% ο Φώτης Κουβέλης, ενώ δύο πρώην ανασκουμπώνονται. Μέγιστος ηθοποιός, μεγάλος αδικημένος. Και μιλάμε για τον Πίτερ Οτούλ, τον Λόρενς της Αραβίας, ο οποίος έφυγε χθες, ο διπορικό της Ελευθεροτυπίας, η πρωτεύουσα των Αστέγων. Και πάμε και στην εφημερίδα Το Έθνος. Στο στόχαστρο κρυφή μισθή και συντάξεις. 400.000 φορολογούμενοι δεν δηλώνουν τη δεύτερη δουλειά. Έρχονται ραβασάκια της εφορίας με νέου τύπου φορολογικές δηλώσεις. Σε τρεις διμηνιαίες δόσεις η πληρωμή του φόρου εισοδήματος το 2014. Ισχυρό δίδυμο ο Σόιμπλε και ο Γκάμπριελ στην οικονομία, κυβέρνηση στη Γερμανία. Το Φεβρουάριο οι αποφάσεις, χρησμός Σαμαρά για τον χρόνο των εκλογών. Ευρωαριστερά και επίσημα το χρήσμα στον Τσίπρα. Ενώ αίτητος 29 εκτός έδρας ματς, θρυλικό ρεκόρ. Στην εφημερίδα Τα Νέα. Δημόσιος, στείνει μπλόκα σε όσους του χρωστούν. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Γερμανία η νέα κυβέρνηση. Κάποιος να τον προσέχει. Σαμαράς, οι εκλογές το 2016, Τσίπρας, κάλπες μέσα στο 2014. Πιο καλή μοναξιά, ψήφισε η Δημάρ. Επιστήμη, ο Έλληνας που βρήκε το DNA του DNA. Κι όμως κάτι αλλάζει στην Ευρώπη. Να περάσουμε να δούμε την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για 750.000 ασφαλισμένους, τα μυστικά για σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση. Ποιοι κινδυνεύουν, τι ισχύει. Νέα εμπλοκή με Τρόικα για τους πληστηριασμούς. Πίτερ Οτούλ έφυγε στα 81 ο θρυλικός Λόρενς της Αραβίας. Η υπουργή της Άγγελα, κυβέρνηση με Σόιμπλε, Φούχτε, Λάσμουσεν και τη διάδοχο της Μέρκελ. Πυρετός το Σαββατόβραδα για τα εμπορικά της Αθήνας. Πρόταση να λειτουργήσουν στις 28 Δεκεμβρίου έως τις 11 το βράδυ. Γαλάζια νίκη με 34% στο οικονομικό επιμελητήριο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η Τρόικα υπαγορεύει, ο Στουρνάρας γράφει. Οι δανειστές επιβάλλουν στην κυβέρνηση πρωτοφανείς διατάξεις. Συνέδριο της Δημάρ κυριάρχησε ο Φώτης Κουβέλης. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας με ευρωπαϊκό αέρα από εχθές. Η αγωνία του Αντώνη Σαμαρά για την κυβερνητική πλειοψηφία. Τελευταίες ευκαιρίες για γρήγορη σύνταξη στο δημόσιο. Νωρίτερα στη σύνταξη προσληφθέντε στην περίοδο 1983-1992. Έφυγε ο Λόρενς της Αραβίας, ενώ στη Γερμανία σχηματίστηκε η κυβέρνηση του μεγάλου συνασπισμού. Και πάμε στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Βροχή εκατομμυρίων στα κρυφά. Η μυστική κωδική στον προϋπολογισμό του νέου έτους. 4.012.770 ευρώ για χαρτί και γραφική ύλη. Όσα δηλαδή απαιτούνται για να επανασυνδεθεί το κομμένο ρεύμα στα φτωχάνικα νοικοκυριά. Με περικοπές μισθών έως 60%. Πώς θα είναι οι ανεξάρτητοι οι δικαστές. Κονσέρτο για ανοιχτά μαγαζιά και άδειες τσέπες. Ενώ χειμώνιασε και πρέπει να μείνω άστεγος. Έγραψε και πάτησε τη σκανδάλη. Το κόμμα των αστών καταστρέφει τους αστούς. Τι είπε ο Μαρκεζίνη στην Κομωτινή για την φοροεπιδρομή στα ακίνητα. Αρχιερέας της γραφειοκρατίας, ο Μηταράκης. Ενώ εθαλομίχλη απόγνωσης από τα τζάκια. Έχει σημάνει συναγερμός. Στην εφημερίδα είναι αυτεμπορική. Επιχειρήσεις πολλούν πάγια σε αναζήτηση ρευστότητας, προκρίνονται η αποεπένδυση και η συγκράτηση δαπανών, Γερμανία νέα κυβέρνηση Μέρκελ Σόιμπλε, Ευρώπη στενά περιθώρια για αποφάσεις στο bail-in τραπεζών, δημόσιο, δύσκολη διαχείριση της χρηματοδότησης, πληρωμές χρεολυσιών 9 δισεκατομμύρια στο εκλογικό μήνα Μάιο, διαπραγματεύσεις ανοιχτά τα θέματα με την Τρόικα. Διεθνής Οργανισμός Ίνου, θετικός ο απολογισμός για την αγορά του κρασιού. Και στην εφημερίδα Εσπρέσο,
Σεισμός στον γάμο Τσαρούχα Παπαθωμά. Στιχουργός και νομικός η αδερφή της Ντέμη. Το μυστήριο με τον άγνωστο στρατιώτη 65 χρόνια μετά. Κωνσταλέξη στην Πάτρα με αγόρι αλυσοδεμένο. Γείτονες καταγγέλουν απάνθρωπη συμπεριφορά σε βάρος 17χρονου. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων για να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε την εφημερίδα Sport Day. Εσένα θέλουμε. Επειδή οι νίκες και τα ρεκόρ έγιναν συνήθεια για τον Ολυμπιακό, εμείς στεκόμαστε στα 10 λεπτά μαγείας του Αριέλ η Μπαγάσα. Πρωταθλητής χειμώνα, ο Ολυμπιακός που διατήρησε το σύν 8 από τον ΠΑΟΚ. Ο Κάνιο πρόλαβε να δώσει 2 ασίστ σε Σαβιόλα, ο Λαϊτάν που δεν αξιοποιήθηκαν. Ο Σούπερ Βάις και ο Τσόρι καθάρισαν νωρίς με ωραία γκολ και όλοι μαζί σκέφτονται τη σημερινή κλήρωση. Καλονίκη ΠΑΟΚ, απόλαυση. Ενώ ο Παναθηναϊκός βγήκε μπροστά στα δύσκολα. Κάλεσε τους έμπειρους ο Αναστασίου. Πάμε στην εφημερίδα γκολ της Δευτέρας. Και πώς να χάσετε. Ο Ολυμπιακός 2-0 τον Άρη προσπερνάει τους αντιπάλους του σαν να μην υπάρχουν και ισοφάρισε το δικό του ρεκόρ με 29 μάτς χωρίς σίτα εκτός έδρας. Πρώτα, τεράστια διαφορά δυναμικότητας από τις υπόλοιπες ομάδες. Δεύτερον, μιζέρια και αναστάτωση στο βασικό του διώκτη, ακόμα και τον κερδίζει. Τρίτον, πέναλτι, αποβολή και λίγο ενδιαφέρον στο μάτς αρνήθηκε να δώσει ο Παπάς. Ενώ στον ΠΑΟΚ 5 γκολ στην Καλονή και γκρίνια, παράνοια. Στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ. Μπρέσεβιτς κατά του Άγχους. Τραϊανός Δέλλας, θα φτιάξουμε ομάδα, θέλει υπομονή. Μόνη της στην κορυφή η ΑΕΚ. Και να ρίξουμε μια ματιά στην Live Sport. Θρύλη των γηπέδων. 4 ιστορικές επιτυχίες σε μια εβδομάδα. Αστέρας Πανιώνιος 1-0 Ευρώπη. Όφιλε Βαδιακός 1-0 Σωτήρας. Βέρεια Παλαιτωλικός 1-0 Φιλή Ζωής. Πάλι με το ζόρι προκρίθηκε αγκομαχώντας με γκολ του Μπρέσεβιτς και αποδοκιμάστηκε η Ένωση Δέλλας. Υπομονή δεν έχουμε, μαγικό ραβδάκι. Αδιόρθωτα. Group therapy χωρίς θέραπη στο απειλείον. Όλοι οι διάλογοι και οι εξηγήσεις Σίφο Πράνιτς. Και πάμε στην εφημερίδα πρωταθλητής σε όλα. Σπάει όλα τα ρεκόρ. Σοφάρισε μετά από 40 χρόνια το σερί 29 αίτητων μάτς εκτός έδρας. 0-2 με σβηστές μηχανές ο Ολυμπιακός στον Άρη. Σούπερ Βάις σέρβιρε το πρώτο γκολ στον Τσόρι, πέτυχε το δεύτερο. Ταξίδι στο όνειρο. Θρύλε μου, σε καμαρώνω. Ρεάλ, Μπάρτσα, Ατλέτικο, Ντόρτμουντ, Μπάγερν, Τσέλσι, η United, η ντάμα μας. Ο Ολυμπιακός στα σαλόνια των κορυφαίων 16 της Ευρώπης. Αναζητά σήμερα το τέρι του. Και εσείς εκεί στη θέση σας. Το μεσημέρι θα μάθετε πότε θα πιάσετε και πάλι καναπέ. Η βραδιά του θρύλου, ενώ μπορούμε, το Παλίδης. Δεν είναι αχτύπητη η Ντόρτμουντ, Γιαννακόπουλος. Η χειρότερη Μάντσεστερ, ενώ 2 σούπερ σελίδες για τους αντιπάλους μας. Επίσης, Μάρτα Ντομίνγκεθ, η γυναίκα του Ρομπέρτο, ελπίζω να μείνουμε πολύ στην Ελλάδα. Και πάμε και στην πράσινη, όπου διαβάζουμε ούτε η Σούπερ Λίγδ. Ατόπιμα της Ευρωλίγκας που έβαλε το Λαμποράλ Κούτσα Λοκομοτίβ Κουμπάν μια μέρα μετά το Παναθηναϊκός Μακάμπι. Πρώτα η Ρόδος, μετά το πίδημα. Δεν βλέπουν την ώρα στον εξάστερο για το ραντεβού με τον πελάτη. Λάρι Μπέργκ, ένα γκολ κάθε 140 λεπτά. Φοβήθηκα το πέναλτι, ο απίστευτος διάλογος Αναστασίου Σίντελφελτ. Ενώ μπάσκετ γυναικών και τον Απρίλιο ήταν ωραία. Πυγμαχία, Χάλκινος, ο Σιούτας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός ήταν αρκετά καλός. Έκανες κάτι, πήγες έτσι μια εκδρομούλα. Χθες πήγα μια βόλτα. Ήταν ωραίος ο καιρός. Ήταν ό,τι έπρεπε για να κάνετε τέτοιου είδους δραστηριότητες, να πάτε στο βουνό, να περπατήσετε. Και εγώ πήγα. Και εσύ πήγες, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα, αυτή τη βδομάδα, έχουμε αυτή τη βδομάδα, την επόμενη βδομάδα είναι Χριστούγεννα, τι καιρό θα κάνει. Πολλοί από εσάς αναρωτιέστε αν θα είναι καλός, αν θα βρέξει. Εδώ κάποιοι στο στούντιο αναρωτιούνται εάν θα χιονίσει. Βέβαια, μας την προηγούμενη βδομάδα ο κ. Σαρνιακός μας είπε ότι δεν πρόκειται να χιονίσει τουλάχιστον τώρα. Αλλά που ξέρεις, μπορεί να έχει αλλάξει κάτι από την Παρασκευή που μιλήσαμε. Καλημέρα, κύριε Αρνιακέ. Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοδόρο, κυρία Σαντικίδου, καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας. Πραγματικά, όπως τα είπατε, είναι καλός ο καιρός και θα διατηρηθεί έτσι, με λίγες βροχούλες ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες μέχρι την Τετάρτη.
Βρέχει, έβρεχε το πρωί μάλλον στα νότια των Επτανήσων. Περιμένουμε σποραδικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή η Ανατολική Θεσσαλία, το Πηλίο, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Μπορεί να βρέξει και λίγο στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Επίσης, λίγες βροχές περιμένουμε στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην Κρήτη μάλιστα δεν αποκλείεται να ρίξει και καμιά νυφάδα χιονιού, αλλά ψηλά στα βουνά, στη Βόρεια Ελλάδα, για κάδα. Οι άνεμοι μέχρι 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο, βοριάδες. Για σήμερα το 8 αργά το βράδυ, και από αύριο περιμένουμε να δυναμώσουν οι άνεμοι, ενώ μύχλες είχαμε και έχουμε τώρα το πρωί στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία από μείον 4, μείον 5 στη Βόρεια Ελλάδα έως 10, τα κεντρικά από 2 έως 14, στα νότια από 4 έως 16 και στα δυτικά υπηρετικά θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου, Πάτρα, Αγρίνιο, Ηλία δηλαδή, Πύργος. Αύριο τώρα, αν να πούμε λίγο για την Αττική, στην Αττική περιμένουμε συνεχιά λίγο σήμερα και όπως είπα δεν αποκλείεται να βρέξει λίγο στα βόρεια και ανατολικά του νομού, αλλά μην φανταστείτε βροχές καταρακτώδεις, ψηλό βροχό, βροχές του βοριά δηλαδή. Οι άνεμοι μέχρι 5, 6, 7 μποφόρ στα ανατολικά, στο ανατολικό, στο νότιο Εβοϊκό, και η θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λιακάδα με λίγα σύννεφα, ένα βοριαδάκι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, κύριε Αρνιακέ, η εικόνα του καιρού αυτή την εβδομάδα φαντάζομαι δεν θα έχει καμία σχέση με αυτή που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, βέβαια, δεν έχει καμία σχέση. Οπωσδήποτε θα πέσει η θερμοκρασία κανένα 2 βαθμούς Κελσίου αύριο μεθαύριο, επειδή ενισχύονται οι βοριάδες, θα φτάσουν 7-8 μποφόρ. Αλλά βέβαια τα κρύα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα δεν θα τα έχουμε με τίποτα. Θα εξακολουθήσει πάντως ο καιρός να έχει βοριά, όχι νοτιά. Και αυτό είναι καλό και καθώς θα δυναμώσει ο βοριάς, θα διώξει και την εθαλομύχλη από τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Μια εθαλομύχλη που δυστυχώς ήταν πρόβλημα το Σαββατοκύριακο, καθώς υπήρχε άπνοια και όλη η κάπνα ήταν διάκητη, και ειδικά στο λεκανοπέδιο ήταν μια κατάσταση, μπορώ να πω, τραγική. Αλλά ο βοριάς πιστεύω ότι που θα δυναμώσει απόψε ακόμα πιο πολύ, θα διώξει αυτή την εθαλομύχλη. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ο κόσμος κρυώνει και πρέπει να ανάψει τζάκι να ζεσταθεί. Τώρα η προοπτική είναι ένα ήπιος καιρός. Ο ήπιος καιρός θα συνεχιστεί. Δεν βλέπω μέχρι τα Χριστούγεννα κάποια ψυχρή εισβολή να έρχεται. Δεν βλέπω κρύο πολύ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί γύρω στους 13-14 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα κάποιες βροχές να έχουμε, κυρίως στις νοτιότερες υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές. Αλλά όπως και να το κάνουμε, χειμώνας είναι. Πάντως δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερα από άποψη καιρού δύσκολο. Και ευτυχώς, διότι είναι τόσες πολλές οι δυσκολίες στους άλλους τομείς, που ας έχουμε τουλάχιστον τον καιρό σύμμαχο. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Παρ' όλα αυτά θα σας έχουμε και καθημερινά στην παρέα μας, να μας λέτε τα μυστικά, τα δικά σας, του καιρού. Με μεγάλη μου χαρά, βεβαίως. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και την πρόγνωση του καιρού από τον κύριο Αρνιακό. Όπως και εσείς ακούσατε, λίγες βροχούλες για σήμερα στα βόρεια και ανατολικά του νομού της Αττικής. Σχετικά χαμηλές οι θερμοκρασίες, φυσιολογικές για την εποχή. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα όχι σαν τις προηγούμενες εβδομάδες που είχε πάρα πολύ κρύο. Να περάσουμε να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr και ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο όπου βλέπουμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ο εφιάλτης των εκλογών, βασανιστικά ερωτήματα για την προσφυγή στις κάλπες. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο, χάθηκε μόνο στα κύματα. Για εγκληματική αδιαφορία καταγγέλουν το λιμενικό οι φίλοι του 43χρονου σέρφερ. Το τρίτο πρωτοσέλιδο, αφιερωμένο στον Πίτερ Οτούλ, έφυγε ο Λόρενς της Αραβίας, λοιπόν, σε ηλικία 81 ετών, απεβίωσε ο διάσημος Ιρλανδός ηθοποιός Πίτερ Οτούλ. Και το τέταρτο πρωτοσέλιδο, η φύλακας Άγγελος της Μυρτός, η 16χρονη Σοφία, ξεκίνησε την εκστρατεία συμπαράσταση στην άτυχη συνομήλικη της.
Αυτά λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα της ηλεκτρονικής εφημερίδας ζούγκλα.gr και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε. Που κυκλοφορεί. Αποκάλυψη. Χι κάρφωναν τον Καραμανδί στους Αμερικανούς. Οι συνομιλίες των πολιτικών με την πρεσβεία. Τι έχουν καταγράψει οι κοργοί της ΕΗ. Ανάλυση σοκ του Δημήτρη Καζάκη. Το παραμύθι του πρωτογενούς πλεονάσματος και τι φέρνει το 2014. Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εγώ, ο Άδωνης και ο Παναθηναϊκός. Συνέντευξη φωτιά του Άδωνη Γεργιάδη. Έχει δίκιο ο Γιώργος Παπανδρέου για το μνημόνιο. Φάκελος γενώσιμα. Το σχέδιο των ξένων πολυεθνικών για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Επίσης το ΚΡΑΣ. Περίεργα παιχνίδια στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αποκαλυπτικό. Το σχέδιο Σαμαρά για ΑΟΣ και Καστελόριζο. Ποιος θα αποφασίσει για την υφαλοκρηπίδα. Μη το χάσετε. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Το Αφασία.gr και η τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο Αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς Αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε Αφασία.
Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Καλή εβδομάδα και πάλι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε σένα, Κυριακή. Καλημέρα. Είμαστε η πρώτη ανάρτηση. Ακούσαμε τον κύριο Αρνιακό να μας λέει τον καιρό, την πρόγνωση του καιρού για αυτή την εβδομάδα. Διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα της ζούγκλας και κάπου εδώ θα αρχίσουμε να αναλύουμε σιγά σιγά τα θέματα που μας απασχόλησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και που όπως φαίνεται πρόκειται να μας απασχολήσουν και αυτή την εβδομάδα αλλά και αρκετό καιρό μέχρι επιτέλους να βρεθεί μια... να πάρθει μια απόφαση όσον αφορά τα βασικά θέματα που καίνε, είτε αυτά των πληστηριασμών, είτε για τα εθνικά αμυντικά συστήματα. Πριν πάμε όμως στα θέματα, να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας άλλη μια φορά. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500, να μας βρείτε στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση, αλλά και στο Twitter πάλι με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε φυσικά και τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Αυτοί λοιπόν και οι τρόποι επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας και τα δικά σας χριστουγεννιάτικα βίντεο. Μην το ξεχνάμε, έχουμε μπει όλοι σε ένα εορταστικό κλίμα. Να θυμίσουμε ότι μπορεί να γίνει δικό σας ένα iPad τέταρτης γενιάς, ένα δώρο αξίας 720 ευρώ, που η τηλεόραση της ζούγκλας σε συνεργασία με τα φασία.gr αποφάσισε να σας δώσει για φέτος τα Χριστούγεννα. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να το κερδίσετε είναι να κάνετε like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook και αυτόματα θα μπείτε στην κλήρωση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τα θέματα μας για σήμερα. Να πούμε πως χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η τρίτη συνάντηση ανάμεσα στην Τρόικα και τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με το φλέγον ζήτημα για τους πληστηριασμούς. Οι δανειστές συνεχίζουν να ζητούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις βάσης των οποίων θα βγαίνει στο σφυρί η πρώτη κατοικία προκειμένου να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για το πάγωμα των πληστηριασμών μέχρι την 1η του Ιανουαρίου του 2014. Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει αγώνα δρόμου προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σε αυτό το θέμα πριν την αναχώρηση του Γιάννη Στουρνάρα για τις Βρυξέλλες και το επερχόμενο Eurogroup την προσεχή Τρίτη. Ο Κωστής Χατζηδάκης ανανέωσε το ραντεβού του με την Τρόικα σήμερα Δευτέρα, οπότε και θα τεθεί εκ νέου επιτάπητο στο θέμα των πληστηριασμών. Σε κάθε όμως περίπτωση, το ζητούμενο για την Αθήνα είναι να μην αναγκαστεί εκ νέου να νομοθετήσει για την προστασία της πρώτης κατοικίας χωρίς τη συγκατάθεση της Τρόικας, όπως συνέβη στην περίπτωση του προϋπολογισμού. Συμφωνεί και η Τρόικα ότι το 2014 θα είναι η τελευταία μεταβατική χρονιά που θα ισχύουν προστασίες τύπου νόμου Κατσέλη, αλλά διαφωνούμε για τα κριτήρια υπαγωγής, τόνισε πηγή μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση εμφανίζεται ανυποχώρητη στα κριτήρια που θέτει για τη διατήρηση του νόμου Κατσέλη και το 2014, ωστόσο οι δανειστές πιέζουν για πιο αυστηρά όρια αξία ακινήτου 100.000 και όχι 180.000 ευρώ. Η ελληνική πλευρά πάντως δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο και να νομοθετήσει μονομερώς παράταση των μέτρων και νομοθετημάτων που ισχύουν σήμερα, μέχρι τουλάχιστον να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία με την Τρόικα μέσα στο 2014. Ανοιχτά πάντως παραμένουν μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας και τα τέσσερα ζητήματα, στα οποία μπορεί να υπάρξει συμφωνία έως το τέλος του έτους. Η κουβέντα συνεχίζεται και για τα τέσσερα ζητήματα, δήλωσε χαρακτηριστικά υψηλόβαθμος παράγοντας του Υπουργείου Οικονομικών μετά τη συνάντησή του με την Τρόικα, αποφεύγοντας βέβαια να εκφράσει τη βεβαιότητά του για μια συμφωνία. Ειδικότερα να πούμε πως ανοιχτά παραμένουν ακόμα η προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς. Η διαφωνία έγκυται στο καθεστώς που θα ισχύσει εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αντικειμενικές αξίες, κατά τη μεταβατική περίοδο έως την 1η-1η του 2015. Σήμερα λοιπόν στις 10 το πρωί θα υπάρξει νέα συνάντηση με τον Κώστα Χατζηδάκη και τους εκπροσώπους της Τρόικας. Το δεύτερο θέμα που βρίσκεται σε κρεμότητα είναι η αναδιάρθρωση των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, που αποτελεί ένα από τα τέσσερα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση της δόσης του 1 δις ευρώ. Η κυβέρνηση εμένει στο ένα έτος πιλωτικά εξαγωγικό προσανατολισμό του στρατιωτικού σκέλους μετά τη διάσπαση της επιχείρησης σε στρατιωτικό και πολιτικό σκέλος και το κλείσιμο του δεύτερου και σε εθελούσια έξοδο των εργαζομένων αντί για απολύσεις. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου σήμερα στις 6 το απόγευμα. Μετά είναι η διατήρηση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%. Υπάρχει απόκληση με την Τρόικα στην απόδοση του μειωμένου φόρου σε έσοδα
Και η κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να νομοθετήσει μονομερώς τη συνέχιση ισχύως του μειωμένου συντελεστή και μετά την 1η-1η του 2014. Και να περάσουμε στο τέταρτο θέμα, η απόδοση λοιπόν του νέου ενιαίου φόρου στα ακίνητα. Η Τρόικα συμφωνεί μεν στο γενικό πλαίσιο του νομοσχεδίου, αν και περιμένει να δει εάν θα υπάρξουν αλλαγές μετά και από τις συνεχιζόμενες ενστάσεις των βουλευτών, αλλά δεν έχει συμφωνήσει ακόμη με την πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών ότι μπορούν να εισπραχθούν 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Με βάση τον προγραμματισμό στην κυβέρνηση, απομένουν δύο μόλις ημέρες για συμφωνία στα προαναφερθέντα θέματα, καθώς την ερχόμενη Τρίτη ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας και οι επικεφαλής της Τρόικας θα αναχωρήσουν για την συνεδρίαση του Eurogroup και ενώ ο Γιάννης Τουρνάρας θα επιστρέψει στην Αθήνα την Πέμπτη, οι εκπρόσωποι των δανειστών θα επανέλθουν τον Ιανουάριο, οπότε και θα ανοίξουν τα καυτά ζητήματα του δημοσιονομικού κενού για το 2014 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 2014 έως 2017, προκειμένου να αρχίσει να δρομολογείται και η δόση των 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία κανονικά έπρεπε να εκταμιευθεί τον Δεκέμβριο, μέσα στο Δεκέμβριο. Να πούμε πως παρά τις χιλιοεπομένες διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου, η κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω από την υποταγή της στις μνημονιακές δεσμεύσεις. Βαδίζει στον ίδιο δρόμο της τυφλής προσήλωσης στο μνημόνιο, όπως δείχνει με το χειρότερο τρόπο το νομοσχέδιο για τη φορολόγηση στα ακίνητα και τα σχέδια για την άρση απαγόρευση των πληστηριασμών και για την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, σημειώνει σε σχόλιο του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν υπάρχει καμία κόκκινη γραμμή από τον κύριο Σαμαρά, καμία πραγματική διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Τρόικα και την κυβέρνηση, που στην πραγματικότητα συμφωνούν στα βασικά και δεν διαφωνούν παρά μόνο στις λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η ελληνική κοινωνία του 1,5 εκατομμυρίων ανέργων και των χιλιάδων υπερχρεωμένων νοικοκυριών δεν αντέχει άλλα μνημονιακά εγκλήματα που θα την εξαθλιώσουν περαιτέρω και δεν αντέχει νέες στρατιές ανέργων και εξαθλιωμένων πολιτών από τους φόρους και τα χρέη. Δεν αντέχει τη συνέχιση μιας πολιτικής λιτότητας που στο όνομα μιας ανάπτυξης που δεν έρχεται ποτέ καταστρέφει κάθε δυνατότητα ανασυγκρότησης και ανόρθωσης της οικονομίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μια κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση εκτός από αυτόν της ρήξης με την μνημονιακή πολιτική και της χάραξης μιας νέας στρατηγικής για τη στήριξη της ανάπτυξης, την προστασία των δημόσιων αγαθών και του κοινωνικού κράτους στην αναδιανομή του πλούτου που αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης για τη χώρα και το λαό της. Καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο άλλο το θέμα το οποίο καίει αρκετά όλο τον κόσμο και μιλάμε για τον νέο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Όπως φαίνεται λοιπόν, το ψηφίζουν το νομοσχέδιο για τον νέο φόρο ιδιοκτησίας οι βουλευτές των κομμάτων της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις τους στη Βουλή. Οι περισσότεροι ωστόσο εξ αυτών καλούν τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα να προχωρήσει σε βελτιωτικές τροποποιήσεις με έκπτωση φόρου και κυρίως για τα ακίνητα που είτε είναι ξενίκιαστα είτε υποθηκευμένα στις τράπεζες. Στον αντίποδα πάντως, οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης προβλέπουν ότι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εξαντληθεί και με τον ενιαίο φόρο δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η μεσαία και μικρή ιδιοκτησία. Συνεχίστηκαν οι εκφράσεις δυσφορίας εκ μέρους των βουλευτών της συμπολίτευσης απέναντι σε συγκεκριμένες διατάξεις που εισήχθηκαν εμβόλυμα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Εν όψη της δεύτερης ανάγνωσης του νομοσχεδίου την προσεχή Τρίτη, η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Φευρωνία Πατριανάκου ζήτησε τη φυσική παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και του προσκύμενου στη Νέα Δημοκρατία Υφυπουργού Μεταφορών, προκειμένου να παράσχουν διευκρινήσεις, ενώ ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κουτσούκος, δήλωσε πως το κόμμα του επιφυλάσσεται για την τελική του στάση απέναντι στις εν λόγω διατάξεις. Από πλευράς πάντως αντιπολίτευσης καταδικάστηκε η φιλοσοφία του νομοσχεδίου στο σύνολό της, αν και ορισμένες ρυθμίσεις όπως η μείωση του φόρου μεταβίβαση ακινήτων και η μείωση της φορολογίας εισοδημάτων φυσικών και νομικών προσώπων σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων, πιθανότατα, να πούμε, θα υπερψηφιστούν.
Παρά βέβαια την διαβεβαίωση του Υπουργού Οικονομικών πως δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει η διάταξη για την φορολόγηση των ξενίκιας των ακινήτων, βουλευτές της πλειοψηφίας επέμειναν να θέτουν το θέμα. Ειδικότερα να πούμε, η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Φευρωνία Πατριανάκου πρότεινε να υπάρξει φορολογική ελάφρυνση για τα κτίρια που είναι χωρίς ρεύμα για πάνω από 2 χρόνια στη σειρά. Πρόταση να πούμε που επανέλαβε και ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος. Ο Ιορδάνης Τσαμτζής απ' την άλλη πρότεινε μάλιστα να μειωθεί ο συντελεστής ημιτελούς κτίσματος στο μισό, για να ακολουθήσει η πρόταση του κύριου Καρασμάνη για συντελεστή 0,2% στα μη ηλεκτροδοτούμενα επί 2 χρόνια κτίρια και συντελεστή 0% για όσα στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος για πάνω από 5 χρόνια. Επίσης, η κυρία Πατριανάκου χαρακτήρισε ρουσφέτη το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τη διαδημοτική κινητικότητα, καθώς αυτή αφορά μεταξύ άλλων σε Ινστιτούτα τα οποία προβλέπεται να καταργηθούν, και ζήτησε να δοθούν εξηγήσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών. Άλλη παρατήρηση της βουλευτού αφορούσε στο άρθρο 39 για την υποχρέωση διαπίστευσης τον ΚΤΕΟ, για το οποίο ο αρμόδιος υφυπουργός μεταφορών δηλώνει πλήρη άγνοια και θα πρέπει είτε η διάταξη να καταργηθεί, είτε να έρθει να μας πει αν συνενεί ή όχι. Έντονη όμως υπήρξε και η κριτική στο νομοσχέδιο από την αντιπολίτευση. Αναφερόμενος στη φορολόγηση της αγροτικής γης, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γελαλής, κατηγόρησε το Υπουργείο Οικονομικών πως εισάγει για πρώτη φορά χαράτσι στα αγροτεμάχια, την ίδια στιγμή που πανηγυρίζει πως τα ελαφρύνει, καθώς μειώνει τον φόρο βάσης στο 1 ευρώ αναστρέμα, αλλά διπλασιάζει τον συντελεστή για τις μονοετείς καλλιέργειες που αποτελούν την πλειοψηφία των αγροτεμαχίων. Όσο τώρα για τα αστικά ακίνητα, ο συμπληρωματικός φόρος συνιστά διπλή φορολόγηση την ώρα που απαλλάσσονται προκλητικά ακόμα και τα οικόπεδα για τον ελιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης. Η κριτική της Δημάρ συνιστάται στο ότι ο νόμος δεν προβλέπει κανένα φορολόγητο όριο. Απέναντίας, προβλέπει διπλή φορολόγηση ακινήτου όταν η αξία των ακινήτων του ιδιοκτήτη υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, ανέφερε ο κύριος Αναγνωστάκης, προτείνοντας να θεσπιστεί αφορολόγητο τουλάχιστον 50.000 ευρώ για τα εντός σχεδίου κτίσματα και 20.000 ευρώ για τα αγροτεμάχια. Η Χρυσή Αυγή επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των άρθρων στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. Κατά τα άλλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ιορδάνης Τζαμτζής, επετέθη κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Γενικό Γραμματέα της κοινοβουλευτικής του ομάδας, τον κύριο Βούτσι, πως καλεί τους κυβερνητικούς βουλευτές σε αποστασία. Μας κάλεσε να σταματήσουμε με την ψήφο μας την έκπτωση της δημοκρατίας και την κατάρρευση της κοινωνίας. Είναι ξεδιάντροπο, απαράδεκτο και άτιμο αυτό το οποίο γίνεται από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαϊκισμός, η υποκρισία και η διγλωσία έχουν γίνει θύμα κατά τεθέν σας. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι θα ψηφίσουμε, δήλωσε ο κύριος Τζαμτζής. Περιστασιακά όλοι μας μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά ολοκληρωμένη λύση δεν βλέπω από δική σας πλευρά, παρενέβη αργότερα ο κύριος Μαρκόπουλος. Ψηφίστε, λέει, τουλάχιστον τις 2 τροπολογίες μας για το δωρεάν ρεύμα στα λαϊκά νοικοκυριά και για το πετρέλαιο, απάντησε ο κύριος Πετράκος. Απ' την άλλη, ο κύριος Μαρκόπουλος επανήλθε λέγοντας πως ολοκληρωμένη λύση δεν υπάρχει. Εύχομαι να την κατακτήσετε, αλλά περιδιαβαίνετε πολλά μονοπάτια και έχετε μπερδευτεί, να ξαναπούμε πως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος. Σχολίασε όμως αργότερα και η Μαρία Κόλια Τσαρουχά των Ανεξάρτητων Ελλήνων, δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε λαϊκισμό κάτι που αναδεικνύεται ως πρόβλημα από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και οι όποιες παρατηρήσεις εκφράζουν την αγωνία των κυβερνητικών βουλευτών να θεωρούνται υγιείς και σωστές. Παρενέβη και ο Νίκος Νικολόπουλος, δεν καλούμε κανέναν σε αποστασία, καλούμε όμως σε απολογία συνειδήσεως. Στο επίκεντρο λοιπόν του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι βελτιωτικές προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές του κόμματος της συμπολίτευσης, οι οποίοι έχουν ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών να κινηθεί επί τα βελτίω εισάγοντας εκπτώσεις φόρου για τα ακίνητα που είναι αναξιόποιητα, ξενίκιαστα δηλαδή, αλλά και τα υποθηκευμένα στις τράπεζες. Χαρακτηριστική του κλίματος, να πούμε πως είναι η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Πομιδά, ανοίγοντας την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Οικονομικών. Φαίνεται λοιπόν πως είπε: «Παρακαλούμε κύριε πρόεδρε να είστε λίγο πιο επίοικοι στο χρόνο που θα μας διαθέσετε, διότι η τελευταία επιθυμία των μελοθανάτων πρέπει
να γίνεται σεβαστή. Να πούμε πάντως πως βουλευτές της συμπολίτευσης που τους προηγούμενους μήνες έβαλαν στο στόχαστρό τους στο Υπουργείο Οικονομικών για τους χειρισμούς τους στο θέμα του ενιαίου φόρου ακινήτων, αναγνώρισαν το Σάββατο ενώπιον της Επιτροπής πως το υπάρχον νομοσχέδιο δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό, καθώς εμφανίζει βέβαια σημαντικές βελτιώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ο Αργύρης Δινόπουλος, ο Δάνης Τζαμτζής, ο Γιώργος Βλάχος, οι οποίοι όχι μόνο απέκλεισαν το ενδεχόμενο να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, αλλά αναγνώρισαν πως οι διατάξεις έχουν αλλάξει φιλοσοφία. Σχεδόν πάντως όμως να πούμε πως όλοι τους κάλεσαν το Γιάννη Στουρνάρα να προχωρήσει και σε άλλες αλλαγές. Μεράκι λέει, το έχω μία φορά να μιλάω και να είναι ο υπουργός εδώ. Πώς τα καταφέρνει πάντα όταν εγώ είμαι στο βήμα, εκείνος να απουσιάζει. Δεν μπορώ να το καταλάβω, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ρίχνοντας τις βολές του προς τον Γιάννη Στουρνάρα. Θα ψηφίσω το νομοσχέδιο με κρύα καρδιά και θα το ψηφίσω γιατί η πολιτική συγκυρία είναι τέτοια, ώστε και ένα μικρό πλήγμα θα ήταν πλήγμα στον Αντώνη Σαμαρά και στη χώρα, διευκρίνησε ο Αργύρης Δινόπουλος, λίγο πριν ξεκινήσει να μιλάει για την απουσία του Στουρνάρα αλλά και για τις αδικίες του νομοσχεδίου. Να λάβετε υπόψη τη σιωπηλή οργή μιας μεσαίας τάξης, η οποία εξάντλησε τη φοροδοτική της ικανότητα. Πριν από λίγο ήρθε από μια έκθεση βιβλίο, που οι Αθηναίοι πήγαν να πάρουν ένα βιβλίο και με ένα ευρώ για να διαβάσουν τα Χριστούγεννα. Και εκεί με πλησίασε ένας πολίτης και μου λέει: «Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το σενάριο». Και έχει δίκιο, γιατί όπως απαξιώνεται την ακίνητη περιουσία και δεν θα πολλούνται σπίτια ή διαμερίσματα αλλά ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, εντάξει, αυτό έχει και μια δόση υπερβολή, συμπλήρωσε ο Αργύρης Δινόπουλος, επισημένοντας παράλληλα πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι σαφώς πιο βελτιωμένο από το προηγούμενο. Αυτό το σχέδιο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μας είχαν παρουσιάσει στο Υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε από την πλευρά του ο Γιώργος Βλάχος, σημειώνοντας πάντως ότι για τα κενά διαμερίσματα, τα ημιτελή και τα υποθηκευμένα στις τράπεζες πρέπει να υπάρξει έκπτωση φόρου. Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης τόνισε ότι η Βουλή πρέπει να δώσει τη μάχη του εξυγχρονισμού της κοινωνίας και κοινωνία χωρίς φόρο ακίνητης περιουσίας δεν υπάρχει. Όποιος δεν θέλει τώρα φορολόγηση ακινήτων θέλει τη φοροδιαφυγή και την υπερχρέωση, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, βέβαια, ο Ανδρέας Λικουρέτζος προειδοποίησε ότι η φορολογική επιδρομή εξάντλησε τις αντοχές της κοινωνίας και ότι πλέον η αστική τάξη προλεταριοποιείται. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν έχει και τις ρυθμίσεις που υπήρχαν στο αρχικό σχέδιο και θα αδικούσαν κατάφορα όσους έχουν αστικά ακίνητα και τον αγροτικό κόσμο, δήλωσε ο Δάνης Τζαμτζής. Από το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Σιφουνάκης παρατήρησε ότι πλέον υπάρχει υποτιμημένη ακίνητη περιουσία, αλλά υπερτιμημένη φορολόγηση. Νωρίτερα, ο Γιάννης Κουτσούκος είχε καταστήσει σαφές τον Γιάννη Στουρνάρα ότι το κόμμα του έχει διαφωνίες με διατάξεις του νομοσχεδίου που έχουν συμπεριληφθεί σε κεφαλαία τα οποία δεν σχετίζονται με τον ενιαίο φόρο. Τελικά τίποτα δεν κατάφερε η ανταρσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, παρατήρησε η Νάντια Βαλαβάνη, εκτιμώντας ότι τίθεται πλέον σε τροχιά δήμευσης η μικρή και μεσαία περιουσία. Χαρακτήρισε τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων με τα αντιαναπτυξιακό και με έντονα ταξικό χαρακτήρα. Η Μαρία Διακάκη κατήγγειλε τις κυβερνητικές επιλογές για ταξική ημεροληψία και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αγνοεί τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην κατοικία ως κοινωνικό δικαίωμα. Την εκτίμηση λοιπόν ότι έρχεται κοινωνικός όλεθρος εξέφρασε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Διαμαντόπουλος. Για την απόφαση της ΔΙΜΑΡ να καταψηφίσει το νομοσχέδιο Ασημίνα Ξηροτήρη, εξήγησε ότι δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία και η μικρή ιδιοκτησία και υπογράμμισε ότι το σχέδιο που συζητούσε η κυβέρνηση όταν σε αυτήν συμμετείχε η ΔΙΜΑΡ είχε πολλά θετικά και δίκαια στοιχεία που σήμερα λείπουν από το κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή. Από την άλλη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, κατήγγειλε από την πλευρά του ότι ο τρόπος που νομοθετεί σήμερα η κυβέρνηση είναι τα φόπλακα για τη δημοκρατία και τη χώρα που δεν έχει προοπτική. Το νομοσχέδιο είναι η χαριστική βολή για την οικονομία και ο ορισμός της ύφεσης για το 2014, ανέφερε. Συμπλήρωσε ότι σε 10 χρόνια οι πολίτες σχεδόν θα έχουν ξαναγοράσει τα σπίτια τους. Κάνετε μια μεγάλη αρπαχτή από την ελληνική κοινωνία την ώρα που αυτή χυμάζεται, την ώρα που ο κόσμος ζει στη φτώχεια, πρόσθεσε.
Σήμερα χαϊδεύετε τα αυτιά της κοινωνίας, αλλά εκείνα που περιμένουν τους πολίτες, αν γίνουν αυτά που λέτε, είναι χειρότερα, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος περιπτώσεις από διάφορες συνοικίες της Αθήνας που δείχνουν ότι θα υπάρξει μείωση της επιβάρυνσης για τους πολίτες. Από την άλλη, να πούμε πως ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Στουρνάρας, κάλεσε από την πλευρά του του βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας να βάλουν πλάτη και να στηρίξουν το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τον ενιαίο φόρο ακινήτων και τις υπόλοιπες φορολογικές διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το βράδυ του Σαββάτου, ο Γιάννης Στουρνάρας υπεραμείνθηκε των προωθούμενων διατάξεων, υπογραμμίζοντας ότι εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος. Ενώ παράλληλα πρόσθεσε πως αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή εφαρμογή του προϋπολογισμού. Απευθυνόμενος στους βουλευτές της συμπολίτευσης, είπε πως η καθιέρωση για πρώτη φορά καθολογικού νόμου επί των ακινήτων δεν είναι εύκολη, να αποτελεί πεδίο εξάρσεων, λαϊκισμού και μικροπολιτικών παιχνιδιών. Κατανοώ το πόσο δύσκολο είναι για τους βουλευτές των υπεύθυνων πολιτικών δυνάμεων της χώρας να στηρίξουν ορισμένες επιλογές της κυβέρνησης, όμως χάρη σε αυτές τις υπεύθυνες δυνάμεις θα διαψευτούν οι καταστραφολόγοι και θα κάνουμε βήματα μπροστά. Ο Υπουργός υποστήριξε επίσης πως μέχρι τώρα η φορολογία στην ακίνητη περιουσία έμπαινε μόνο κατά το στάδιο της μεταβίβασης, συμπληρώνοντας πως τα προηγούμενα έκτακτα μέτρα επιβάρυναν συγκεκριμένους ιδιοκτήτες και όχι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Από την άλλη, βέβαια, για δήθεν διαπραγμάτευση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, κάνει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νότης Μαριάς. Η δήθεν διαπραγμάτευση της συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με τους δανειστές είναι προπέτασμα εθαλομύχλης προκειμένου να επιβληθούν οι απαιτήσεις της Τρόικας για φορολεϊλασία της ακίνητης περιουσίας, ξεπάγωμα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, επιδρομή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μικροφυλετών του δημοσίου, εκποίηση της δημόσιας περιουσίας αντιπινακίου φακής και χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο, αναφέρει ο Νότης Μαριάς, σχολιάζοντας τα νέα μέτρα και τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Τη διαβεβαίωση πως θα εξακολουθήσει να ισχύει η διάταξη που αξιώνει εντολή εισαγγελέα για τις κατοίκον έρευνες των φορολογικών αρχών έδωσε και στη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαυραγάνης, σε παρέμβασή του στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, ο κύριος Μαυραγάνης δήλωσε πως δεν πρόκειται να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 46, η οποία έδινε την δυνατότητα φορολογικών ελέγχων χωρίς την άδεια εισαγγελέα σε οικίες που είχαν δηλωθεί ως τόποι άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά μόνο στους χώρους που ασκείται η εν λόγω δραστηριότητα. Δήλωσε δε πως στη θέση της θα επανέλθει η διάταξη όπως ακριβώς ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι. Και για να υπάρχει είσοδος των ελεγκτικών αρχών στην κατοικία θα χρειάζεται εντολή εισαγγελέα. Και να πάμε σε ένα θέμα που πριν από λίγο, όταν δηλαδή βγήκε ο κύριος Αρνιακός να μας πει τον καιρό, μας μίλησε για το φαινόμενο αυτό της εθαλομύχλης που το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ήταν πραγματικά, όπως είπε, προκάλεσε αρκετή δυσφορία, δηλαδή πέρα από τα τζάκια που ήταν αναμένα για να ζεσταθεί ο κόσμος. Η εθαλομύχλη ήταν αρκετή. Έτσι λοιπόν, το περιορισμό κατά το δυνατό της άσκοπη χρήσης τζακιών από το Σάββατο βράδυ μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί συνιστούν στους πολίτες με κοινή ανακοίνωσή τους στο Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ευνοείται η συσσόρευση ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, οι πολίτες συνεισφέρουν στην προστασία της υγείας όλων. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις πληροφορίες ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιάζει να επιβάλλει απαγορευτικό στα ελληνικά νοικοκυριά να καίνε τζάκια και ξυλόσωμπος ανά περιοχές και χρονικά διαστήματα όπου θα καταγράφονται υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία. Η νέα αυτή ρύθμιση αναμένεται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας και περιλαμβάνεται σε πακέτο μέτρων που ετοίμασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εθαλομύχλης. Τα μέτρα θα ανακοινώνονται με ανακοίνωση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
και τον καθήλυν αρμόδιο περιφερειάρχη για τις περιφέρειες της χώρας. Από την άλλη, να πούμε πως ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Μανιάτης, την περασμένη Δευτέρα διευκρίνησε ότι θα παρέχεται δωρεάν ρεύμα κατά τις ημέρες που η Θαλομίχλη είναι στο κόκκινο. Αυτό αφορά και τις 370.000 ελληνικές οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Να πούμε πως ο κύριος Μανιάτης διευκρίνησε ότι το μέτρο αυτό θα γίνει προκειμένου να περιοριστεί η χρήση τζακιού. Με βάση τα όργανα των μετρήσεων και τις αρμόδιες υπηρεσίες, όταν τα αιωρούμενα σωματίδια θα ξεπερνούν το όριο, προκαλώντας εθαλομίχλη 5 φορές μέσα στο δίμηνο, ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα υπολογίζεται με δωρεάν ρεύμα για 10 ημέρες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα ανακοινώνει τις υπερβάσεις του ορίου των αιωρούμενων σωματιδίων, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν πότε τίθεται σε ισχύ το μέτρο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τα τζάκια σας, οπότε από εδώ και πέρα θα πρέπει να το σκεφτείτε καλά πριν ανάψετε τα τζάκια σας. Θα επιστρέψουμε να το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα μετά το δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Παπατσάκο. Είναι το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Παρακολουθήσαμε το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Λίγο πριν από αυτό συζητήσαμε για τα τζάκια και για την προσοχή που πρέπει να έχετε όταν θα τα ανάβετε, το τι καίτε. Δημιουργεί πραγματικά πρόβλημα στο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. Μανιάτης. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον Αλέξη τον Τζίπρα, ο οποίος επιλέχθηκε τελικώς από το κόμμα της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς ως υποψήφιος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απόφαση ελήφθη στο 4ο συνέδριο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς με ποσοστό 84,1%. Χαιρετίζοντας τους συνέδρους του μετά την εκλογή, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι ώρα για δουλειά και αγώνα για την Ευρώπη της ελπίδας και της αλληλεγγύης. Επεσήμανε όπως γνωρίζει ότι στο πρόσωπό του αντιπροσωπεύεται η Ελλάδα και η Ευρώπη του Νότου, αλλά δεσμεύτηκε ότι η υποψηφιότητά του θα είναι όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η μάχη είναι ανάμεσα στους πολίτες και τα συμφέροντα των αγορών, ανάμεσα στους πολίτες και τις δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού, υπογράμμισε. Αντιπροσωπεύουμε τις δυνάμεις της προόδου και της εργασίας και θα νικήσουμε, κατέληξε. Τέλος, το συνέδριο επανεξέλεξε ως πρόεδρο του ΚΕΑ τον Λοράν με 78,6%. Μπορούμε όμως να δούμε και το βίντεο με τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο, αλλά πρέπει να υπενθυμίσει σε όλους ότι τα εμπριστικά λόγια ανάβουν πυρκαγιές. Όταν κάποιος μιλάει για εάν μελάς με λιγαλάς, τότε θα ακούσεις και το εξίσου απαράδεκτο και το γράμμα και το βίτσι. Δεν πρέπει να γυρνάμε στις χειρότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Έχω ξαναπεί αυτήν την έκκληση, την επαναλαμβάνω, ούτε για γουναράδικα, ούτε για τίποτα. Δεν πρέπει να γυρνάμε σε αυτές. Thank you.
time to work and to fight together. Our fight will be very tough and difficult because Europe is in a critical time. Our opponents create the Europe of violence, of austerity, of pain and disappointment to the people. And you have a duty to create an alternative Europe. The Europe of hope and change. The Europe of labor. And this is the big fight that we have to do to the next European elections. I want to thank you all for your choice. Your mandate is nothing more than a candidacy. I know very well that I represent the people of Greece and South of Europe that suffered all these years under the very tough and providing the best manners. But at the same time, I want to assure you that our candidacy will not be a candidacy of the South of Europe, but a candidacy of all European citizens. The fight you have to do is between, in one side, the people of Europe and their interests, the employees and citizens and their interests, and the forces of financial markets on the other side, of the neoliberal capitalists on the other side, the bankers on the other side, and we are very honored that we represent the forces of progress and labor, and we shall win this fight. Απολυθώματα με ακραίες θέσεις βρήκαν σήμερα στο πρόσωπο του κύριου Τσίπρα έναν άξιο υποψήφιο, αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την υποψηφιότητα του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία της Κομισιόν. Κομμουνιστικά στα ελληνικά απολυθώματα με ακραίες θέσεις, απόγονοι των πιο σκληρών καθεστώτων που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, βρήκαν στο πρόσωπο του κύριου Τσίπρα έναν άξιο υποψήφιο. Δεν κάνει σε κανέναν εντύπωση ότι η πλειοψηφία των κομμάτων αυτών δεν έχουν καταφέρει και να εκλέξουν βουλευτή στα κοινοβούλια των χωρών τους και τα περισσότερα από αυτά έχουν ακραίες αντιευρωπαϊκές θέσεις. Στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας προστίθεται ο κύριος Τσίπρας υποστηρίζεται μεταξύ άλλων από δύο περιθωριακά κόμματα του ψευδοκράτους, από τους πολιτικούς απόγονους του Τσαουσέσκου και από άλλα αμιγώς κομμουνιστικά κόμματα όπως της Αυστρίας, του Βελγίου, της Δανίας, Μολδαβίας, Ουγγαρίας, Δανίας, Ιταλίας, Φιλανδίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Σαν Μαρίνο, Σλοβακίας, Βοημίας, Μοραβίας κλπ. Η ανακοίνωση καταλήγει, αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι τα κόμματα αυτά εξουσιοδότησαν τον κύριο Τσίπρα να είναι υποψήφιος υπερασπιζόμενος θέσεις όπως την ακύρωση της Διατλαντικής Εμπορικής Συμφωνίας, την άμεση έξοδο των χωρών από το ΝΑΤΟ και την αντίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη ΣΥΠΑ, την ακύρωση της διασύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, την κατάργηση της συνθήκης Λισαβόνας και των κριτηρίων για την ΟΝΕ, την ανύψωση του συνδικαλισμού με δικαίωμα στην αυτοδιαχείριση των επιχειρήσεων και δικαίωμα του βέτο από τους συνδικαλιστές όταν μια ιδιωτική εταιρεία επιλέγει αναδιάρθρωση ή μετεγκατάσταση, την αύξηση των μισθών σε όλη την Ευρώπη με ταυτόχρονη μείωση των ωρών εργασίας, την κατάργηση της Frontex ώστε αν είναι δυνατόν να επιτρέπεται η αθρώα είσοδος λαθρομεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την υπεράσπιση του τροτσκιστικού διεθνισμού κόντρα στον υπεριαλισμό και να πούμε πως στην Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν. Όμως πλέον ο κύριος Τσίπρας και οι συνιστώσεις του αποκαλύπτονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και να περάσουμε να διαβάσουμε την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Δεν περιμέναμε από τους εγχώριους συμμάχους της κυρίας Μέρκελ ούτε να αναγνωρίσουν τη σημασία της υποψηφιότητας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία της Κομισιόν, ούτε να γνωρίζουν τις θέσεις των ευρωπαϊκών κομμάτων που απαρτίζουν το ΚΕΑ
για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ευρώπη. Επισημάνεται σε απάντηση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μόνο που ξέρουν είναι να δηλώνουν τυφλή υπονταγή στους νεκροθάφτες των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Αυτούς ξέρουν, αυτούς εμπιστεύονται, την κυρία Μέρκελ και τους συμμάχους της, καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, να πούμε πως ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, όπως διατύπωσε τέλος πάντων σε συνέντευξη τύπου στη Μαδρίτη, είπε πως στη θέση ότι οι επερχόμενες εκλογές, ευρωεκλογές, δεν αποτελούν μια συμβατική πολιτική αναμέτρηση, αλλά μια κρίσιμη πολιτική μάχη για την επαναθεμελίωση της Ευρώπης και της προοπτικής της για τους λαούς. Η Ευρώπη και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι και τα διλήμματα που έχει μπροστά της είναι υπαρξιακά και αφορούν στην κοινωνική συνοχή και το μέλλον των λαών στην Ευρώπη, ανέφερε. Η Ευρώπη που οικοδόμησαν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των κυρίαρχων δυνάμεων της λαϊκής δεξιάς και της σοσιαλδημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη των κοινών οραμάτων της αλληλεγγύης και της προόδου. Είναι μια Ευρώπη που αναδιανέμει τον πλούτο υπέρ των ισχυρών και των πλουσίων και τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τον πόνο στους φτωχούς και τους αδύναμους. Άρα οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μια συμβατική πολιτική αναμέτρηση. Είναι μια κρίσιμη πολιτική μάχη για την επαναθεμελίωση της Ευρώπης και της προοπτικής της για τους λαούς, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό το πλαίσιο η απόφαση του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς να οργανώσει καμπάνια υποψηφιότητας για την Προεδρία της Κομισιόν δεν έχει μόνο ένα συμβολικό, αλλά έχει και έναν ουσιαστικό χαρακτήρα. Καθώς, όπως είπε, θέλουμε να καταθέσουμε τη μόνη ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση στην Ευρώπη, της φτώχειας, του νεοφιλελευθερισμού και του αυταρχισμού που έχουν οικοδομήσει οι κυρίαρχες δυνάμεις. Σχετικά με την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Τσίπρα σημείωσε πως έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι προέρχεται από μια χώρα που έχει γίνει το πειραματόζωο της κρίσης και έχει υποστεί τις συνέπειες μιας σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής λιτότητας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον Αλέξη Τσίπρα και την εκλογή του, την υποψηφιότητά του σαν πρόεδρος της Κομισιόν, για την Προεδρία της Κομισιόν. Και να πάμε στην Δημοκρατική Αριστερά, όπου με ποσοστό 81,21% επανεξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο Φώτης Κουβέλης, κατά την τέταρτη ημέρα των εργασιών του δεύτερου συνεδρίου του κόμματος. Ο κύριος Κουβέλης, να πούμε πως έλαβε 778 ψήφους, ενώ στην κάλπη βρέθηκαν 169 λευκά και 11 άκυρα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Κουβέλης αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είπε πως το κόμμα μετά το συνέδριο βγαίνει πιο δυνατό μέσα από ένα πλούσιο προβληματισμό. Αυτά όσον αφορά και την επανεκλογή του Φώτη Κουβέλη σαν πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς και να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο ανέδειξε η εφημερίδα ζούγκλα.gr. Φαίνεται λοιπόν πως, μάλλον να την πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, όταν ο Νίκος Λέτσιος πήρε την ιστριοσανίδα του και πήγε στην Αρτέμιδα για να κάνει το αγαπημένο του σπορ. Πολλοί βέβαια είναι αυτοί οι οποίοι και τώρα το χειμώνα αποφασίζουν και επειδή εντάξει οι άνεμοι είναι πιο ισχυροί, να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Οι καιρικές συνθήκες, όπως και εσείς καταλάβετε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν δύσκολες. Οι άνεμοι άγγιζαν και τα 8 μποφόρ. Ο 43χρονος, παρόλο λοιπόν που ήταν ένας έμπειρος σεφ, ανοίχτηκε και άρχισε να παίζει με τα κείμενα. Κάποια στιγμή όμως τα πράγματα έγιναν επικίνδυνα και έδειχνε να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν μπορούσε να βγει στη στεριά και τα κύματα τον έσπρωχναν όλο και προς τα μέσα. Ο Δημήτρης Σκοτσιάς τον έβλεπε από την ακτή και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι κακό συμβαίνει. Όπως καταγγέλει ο ίδιος στο ζούγκλα.gr, ενημέρωσε άμεσα το λιμενικό. Ωστόσο, πέρασαν 24 ώρες για να υπάρξει κινητοποίηση από τις αρμόδιες αρχές. Τελικά, όταν οι έρευνες ξεκίνησαν, ο 43χρονος εντοπίστηκε νεκρός. Τον είδα πάνω στην ιστιοσανίδα και αμέσως κατάλαβα ότι κινδυνεύει. Η θάλασσα ήταν φουρτουνιασμένη και χρειαζόταν βοήθεια. Πήρα το λιμενικό, αλλά διαφόρησε. Εάν είχαν κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, μπορεί και να τον είχαμε σώσει. Το ίδιο όμως πεπισμένος εμφανίζεται και ο Αλέξανδρος Αρβανίτου, μιλώντας στο ζούγκλα.gr. Ήταν 32 χρόνια φίλοι με τον Νίκο Λέτσιο και όπως λέει ο 43χρονος, έφυγε αβοήθητος.
Να πούμε λίγο ότι και το λιμενικό από την πλευρά του εξέδωσε δελτίο τύπου την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, στο οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε το περιστατικό το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Ας πούμε τι γράφει. Ενημερώθηκε λοιπόν απογευματινές ώρες χθες η λιμενική αρχή Ραφίνας για αγνοούμενο 43χρονο χειριστή ιστιοσανίδα στη θαλάσσια περιοχή Αρτέμιδας. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν προσωπικό των λιμενικών αρχών Ραφίνας και Μαρκοπούλου, ενώ ενημερώθηκαν ιδιώτες για να συμμετέχουν στις έρευνες από στεριά. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο 43χρονος χωρίς τις αισθήσεις του σε βραχώδη περιοχή στην Αρτέμιδα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών σε Σμανόγλιο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ισορρός πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφίνας. Οι φίλοι του 43χρονου όμως καταγγέλουν ότι οι αρχές κρύβουν την αλήθεια για να αποφύγουν τις ευθύνες, καθώς το σημείο πήγε ένα αυτοκίνητο του λιμενικού το απόγευμα της Τετάρτης και όχι την Πέμπτη, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου. Μάλιστα, είπαν στους συγγενείς ότι υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία και γι' αυτό δεν δόθηκε σημασία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το θέμα με τον αδικοχαμένο του 43χρονο. Το θέμα αυτό το ανέδειξε, όπως είπαμε, η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Και να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στην Πάτρα, όπου φαίνεται πως την έντονη αντίδραση τους στο άνοιγμα των καταστημάτων εξέφρασαν την Κυριακή έμποροι και εμποροϋπάλληλοι, κυρίως στο κέντρο της Πάτρας. Μέλη λοιπόν της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου, έμποροι αλλά και εργαζόμενοι, βρίσκονταν από νωρίς το πρωί σε δρόμους, πλατείες και πεζόδρομους, καλώντας τους καταστηματάρχες να μην ανοίξουν τα μαγαζιά τους. Όταν ωστόσο μετά τις 11 τα καταστήματα άνοιξαν, οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν αυτή τη φορά με προσανατολισμό στους καταναλωτές, τους οποίους μοιράζονταν φυλάδια με τα οποία καλούνταν να μην ψωνίσουν. Σημειώθηκαν δέκες σκηνές έντασης, κυρίως έξω από τα καταστήματα που άνοιξαν, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συνέχεια. Στη Μεζόνος, καταστηματάρχης κάλεσε την αστυνομία επειδή οι συγκεντρωμένοι έμποροι και υπάλληλοι εμπόδιζαν τους καταναλωτές να μπουν μέσα. Επικράτησε ένταση και είχε συγκεντρωθεί κόσμος στο ύψος της Ευαγγελιστρίας. Από την πλευρά της, η αστυνομία είχε λάβει μέτρα για την αποφυγή απροόπτων. Αυτά όσον αφορά και το άνοιγμα των καταστημάτων. Κάποιους εμπόρους τους έχει δυσαρεστήσει το άνοιγμα των μαγαζιών και την Κυριακή. Κάποιους άλλους παραμένουν με τα καταστήματα ανοιχτά. Εντάξει. Λογικό είναι, αν δεν δουλέψουν τώρα και οι καταστηματάρχες μέσα στις γιορτές, που αυτοί οι λίγοι που θα πάνε να ψωνίσουν έχουν τη διάθεση να το κάνουν. Και τις καθημερινές. Αυτό για ποιο λόγο δηλαδή να μην είναι ανοιχτά. Και εγώ δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Αν είναι προσωπική μου άποψη τώρα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα διεθνή. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Το αφασία.gr και η τηλεόραση της ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία.
Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε με το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αφού μάθαμε, ρίξαμε μάλλον μια ματιά στα θέματα της ελληνικής επικαιρότητας, να περάσουμε και στα διεθνή μας. Όπου φαίνεται λοιπόν ότι η τελετή με την οποία ο Νέλσον Μαντέλα οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο χωριό Κούνο, από το οποίο και καταγόταν, άρχισε στις 6 το πρωί της Κυριακής. Η τελετή της κηδείας άρχισε με τη μεταφορά του καλυμμένου με την νοτιοαφρικανική σημαία φερέτρου κάτω από μια τεράστια σκηνή που έχει στηθεί στην ιδιοκτησία των Μαντέλα. Γύρω από το φέρετρο του νοτιοαφρικανού ηγέτη, οι πατριώτες του είχαν τοποθετήσει δέρματα ζώων. Η ταφή του ιστορικού ηγέτη της Νότιας Αφρικής έγινε στην αγροτική περιοχή Eastern Cape, στο χωριό των προγόνων του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την κηδεία του Νέλσον Μαντέλα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην ιδιοκτησία των Μαντέλα στις 12 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Το φέρετρο βγήκε από τον χώρο προκειμένου να μεταφερθεί στο μέρος όπου τάφηκε ο νοτιοαφρικάνος ηγέτης. Με την κηδεία του ολοκληρώθηκε το δεκαήμερο πένθος για τον ήρωα του αγώνα κατά του Apartheid, ο οποίος πέθανε στις 5 Δεκεμβρίου σε ηλικία 95 ετών. Η τελετή της κηδείας μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση από τις 8 και 4 τοπική ώρα. Μεγάλες οθόνες είχαν στεθεί για το λόγο αυτό σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά την έναρξη της τελετής, τον λόγο πήρε η πρόεδρος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου, Μπακέλα Μπέτε, η οποία τόνισε στη σύντομη ομιλία της ότι ο Μαντέλα κατέστησε την υποδουλωμένη χώρα, την Νότιο Αφρική του σήμερα. Το πρώτο μέρος της τελετής διήρκησε πάνω από 4 ώρες. Στη μία παρατέταρτο να πούμε, ώρα Ελλάδος, οι κάμερες έκλεισαν, καθώς η οικογένεια επιθυμούσε η ταφή του Μαντέλα να πραγματοποιηθεί σε στενότερο κύκλο. Μόνο 450 άνθρωποι, κυρίως συγγενείς, παρέστησαν στην ταφή, η οποία και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα τελετουργικά των Κόζα, της φυλής δηλαδή του Μαντέλα. Η κηδεία ήταν μια σύνθετη τελετή, στόχος της οποίας ήταν η επικοινωνία με τους προγόνους, ώστε να επιτραπεί στο πνεύμα του θανόντα να αναπαυθεί. Το αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules που τη μετέφερε προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μτάθα ύστερα από σχεδόν 2 ώρες αφότου αναχώρησε από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Πρετόρια και μεταφέρθηκε στο χωριό Κούνου του Μαντέλα. Χιλιάδες κόσμου είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής προς το Κούνου για να αποχαιρετήσουν τον ηγέτη τους. Η χείρα του Μαντέλα, Γκράσα Μασέλ, η πρώην σύζυγός του Ουίνι Μαντέλα και αξιωματούχοι ακολούθησαν την νεκρόσιμη πομπή προς το Κούνου, το οποίο απέχει 30 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της διαδρομής από όπου θα περνούσε η πομπή. Χιλιάδες κόσμου είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής προς το Κούνου για να αποχαιρετήσουν τον ηγέτη τους. Την ίδια ώρα, ο νοτιοαφρικανός πρώην αρχιεπίσκοπος Ντέσμον Τούτου δήλωσε ότι θα επιθυμούσε πολύ να παραστεί στην κηδεία του Μαντέλα, αλλά δεν θέλησε να πάει γιατί δεν έλαβε πρόσκληση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΠΑ. Όσο και αν ήθελα λοιπόν να παραστώ στην τελετή για να αποχαιρετήσω κάποιον που αγαπούσα και τιμούσα, θα ήταν ασέβεια να εμφανιστώ απρόσκλητο σε μια ιδιωτική οικογενειακή τελετή, φέρεται να αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τούτου. Πάντως λοιπόν, ο προεδρικός εκπρόσωπος Μακ Μαχαράζ δήλωσε ότι ο Τούτου βρισκόταν σίγουρα στη λίστα των προσκεκλημένων. Και να φύγουμε από τη Νότια Αφρική και να πάμε στη Γερμανία, όπου επιτέλους ανακοινώθηκαν οι σοσιαλδημοκράτες υπουργοί της Γερμανίας. Ο αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, θα είναι ο νέος αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας. Όπως ανακοινώθηκε από τον κύριο Γκάμπριελ, ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, θα επιστρέψει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου υπηρέτησε και κατά τον τελευταίο μεγάλο συνασπισμό. Θα ήθελα να σου κάνω μια παρατήρηση στο σημείο αυτό, να πω ότι φέτος είναι πολλές οι γυναίκες που μπήκαν στο γερμανικό αυτό, το κόμμα του νέου συνασπισμού. Αυτό είναι καλό. Πολλές γυναίκες, δηλαδή μετά την Άγγελα Μέρκελ, κοίτα τώρα πόσες είναι οι γυναίκες. Η Γενική Γραμματέας του Κόμματος, Ανδρέα Νάλες, θα αναλάβει το Υπουργείο Εργασίας των Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο θα χειριστεί την εισαγωγή του κατώτατου μισθού βασικής θέσης του SPD. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί η ταμείας του SPD, Μπάρμπαρα Χέντριξ, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας του Καταναλωτή, ο Χάικο Μάας, και στο Υπουργείο Οικογένειας η Αντιπρόεδρος του Κόμματος, Μανουέλα Σβέσινγκ.
Οι σοσιαλδημοκράτες θα πάρουν ακόμα ένα υφυπουργείο από τα τρία που υπάγονται στην καγκελαρία. Αυτό για τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες και την ενσωμάτωση. Υφυπουργός θα είναι η αντιπρόεδρος του SPD, Αϊντάν Εζογκούζ, υπέρμαχος της διπλής υπηκότητας, η οποία γίνεται η πρώτη γυναίκα με τουρκικές ρίζες στο Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας θα την αναλάβει ο Τόμας Όπερμαν, αφού βεβαίως θα ψηφιστεί από τους συναδέλφους του βουλευτές και θα αντικαταστήσει τον κύριο Στάινμαγερ. Το μέλος όμως, να πούμε, της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Άσμουνσεν, εγκαταλείπει τη θέση του για να αναλάβει το ρόλο του Υφυπουργού Εργασίας στη Γερμανία. Δήλωσε λοιπόν εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας την Κυριακή. Ο Άσμουνσεν ανέλαβε τα καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχές του 2012, ενώ προηγουμένως ήταν υφυπουργός του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στη Συρία. Στη Συρία λοιπόν, όπου τουλάχιστον 22 άνθρωποι, εκ των οποίων 14 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε μια σειρά αεροπορικών επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του Προέδρου Ασάντ στη βόρεια πόλη Χαλέπη, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι επιθέσεις είχαν στόχο κατοικημένες περιοχές στο Χαλέπη, οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο των αντικαθιστικών, σύμφωνα με την οργάνωση που εδρεύει στην Βρετανία. Ακτιβιστές ανέβασαν στο ίντερνετ οπτικό υλικό που δείχνει απανθρακωμένα αυτοκίνητα και καταστρεμμένα κτίρια. Η Συριακή Κρατική Τηλεόραση ανακοίνωσε ότι ο στρατός πραγματοποίησε επιχειρήσεις στο Χαλέπη κατά ολόκληρων οργανώσεων ένοπλων τρομοκρατών, όπως τις αποκάλεσε, έναν όρο που χρησιμοποιεί αναφερόμενοι στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Οι ηγέτες των Σύρων ανταρτών δήλωσαν ότι θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τους δημοσιογράφους, αλλά ότι αυτό είναι δύσκολο εξαιτίας της εσωτερικής διαμάχης, ύστερα από την ανακοίνωση διεθνών δημοσιογραφικών οργανισμών ότι οι απαγωγές εκπροσώπων του τύπου καθιστούν δύσκολη την πλήρη κάλυψη του εμφυλίου. Να πούμε πως σε επιστολή του το Σαββατοκύριακο, το υποστηριζόμενο από τη Δύση Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο του Ελεύθερου Συριακού Στρατού αναφέρει ότι θα επιδιώξει την απελευθέρωση όλων των απαχθέντων δημοσιογράφων. Τουλάχιστον 30 δημοσιογράφοι εκτιμάται από τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς ότι κρατούνται. Την Τετάρτη, οι επικεφαλείς 13 δημοσιογραφικών οργανισμών, περιλαμβανομένου και το Reuters, κάλεσαν τους Σύρους αντάρτες να σταματήσουν τις ένοπλες οργανώσεις από τις απαγωγές δημοσιογράφων. Την ίδια ώρα, η πτήση των Ηνωμένων Εθνών που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Συρία και είχε αναπληθεί πολλές φορές εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων, αναχώρησε σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου εχθές. Και να περάσουμε στο Μπαγκλαντές, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο στο Μπαγκλαντές κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ εξοργισμένων διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την εκτέλεση ηγετικού στελέχους του Ισλαμιστικού Κόμματος, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου και των αστυνομικών δυνάμεων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. 5 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν πύρ εναντίον διαδηλωτών που προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε καταστήματα, οικίες, οχήματα στην περιφέρεια Νοακάλη, περίπου 130 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ντάκα, δήλωσε λοιπόν ο αξιωματικός αστυνομίας Σαν Τζαντούρ Ραχμάν, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο. Είπε ακόμη ότι οι αστυνομικοί βρέθηκαν σε κατάσταση αυτοάμυνας και αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν καθώς ακτιβιστές του κόμματος Τζαμαάτες Ισλάμι διαμαρτύρονταν έντονα κατά της εκτέλεσης του Αμπντούλ Καντέρ Μουλά. Οι διαδηλωτές πυροδότησαν αυτοσχέδιες βόμβες, πυροβόλησαν και έβαλαν φωτιά σε ένα ταχυδρομείο καθώς και σε 3 κυβερνητικά γραφεία, δήλωσε ο κύριος Ραχμάν. Συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στην περιοχή Νιλπαμάρη, στα βόρεια της χώρας, όταν διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αυτοκινητοπομπή βουλευτή του κυβέρνοντος κόμματος. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Ραμγκάνι Μπαζάρ, περίπου 375 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ντάκα. Ο Αζαντουζαμάν Νουρ κατάφερε να διαφύγει, ωστόσο οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε 50 μοτοσυκλέτες, 6 αυτοκίνητα και 3 μικρά λεωφορεία που συνόδευαν την αυτοκινητοπομπή κατά την προεκλογική εκστρατεία του βουλευτή εν ώψη των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 5 του Γενάρη. Για να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Ισπανία,
όπου επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών σημειώθηκαν στη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας. Οι 3.000 περίπου πολίτες που βγήκαν στους δρόμους εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο νέο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για τη δημόσια ασφάλεια. Κάποιοι από τους συγκεντρωθέντες πέταξαν μπουκάλια στους αστυνομικούς και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε περιπολικά. Σύμφωνα με τα άρθρα του νομοσχεδίου, προβλέπεται η επιβολή προστίμων μέχρι και 30.000 ευρώ για όσους καίνε δημόσια την σημαία της χώρας και προσβάλλουν την πολιτεία. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Ραχώη έχει δεχθεί τα πειρά της αντιπολίτευσης που την κατηγορεί ότι επιδιώκει να φημώσει τους πολίτες που διαμαρτύρονται για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Και αλλάζουμε χώρα, πάμε στην Ουκρανία όπου εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν για μια ακόμη φορά την πλατεία Ανεξαρτησίας στο Κίεβο. Οι ευρωπαϊστές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της αντιπολίτευσης και συμμετείχαν μαζικά στη διαμαρτυρία με αίτημα την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παραίτηση της κυβέρνησης και του Προέδρου. Το 70% των Ουκρανών θέλουν η χώρα να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, ανέφερε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Βιτάλι Κλίτσκο. Στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζον Μακέιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την αντιπολίτευση και εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Ουκρανία. Οι ειρηνικές σας διαδηλώσεις αποτελούν πηγή έμπνευσης όχι μόνο για τη χώρα σας, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγουν ωφελημένες από την υπογραφή της συμφωνίας, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μακέιν. Η διαδικασία για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παγώνει μέχρι νεωτέρας. Ο αρμόδιος επίτροπος για τη διεύρυνση, Στέφαν Φούλε, κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο για αναντιστοιχεία λόγω και έργων. Οι ευρωπαϊστές πάντως δηλώνουν ανυποχώρητοι και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Και να αλλάξουμε πάλι, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στον Πίτερ Οτούλ, όπως έγινε γνωστός ο Λόρενς της Αραβίας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο σε ηλικία 81 ετών. Όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης, το απεβίωσε ύστερα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία τον είχαν αναγκάσει να βγαίνει στο νοσοκομείο. Εδώ και αρκετούς μήνες νοσηλευόταν στο Wellington Hospital του Λονδίνου. Ο Πίτερ Σέιμους Λόρκαν Οτούλ γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου του 1932 και ήταν Ιρλανδός ηθοποιός, ο οποίος έγινε διάσημος το 1962 ερμηνεύοντας το ρόλο του αντισυνταγματάρχη Τόμας Έντουαρντ Λόρενς στην κινηματογραφική ταινία «Λόρενς της Αραβίας». Στην καριέρα του τιμήθηκε με πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων 4 χρυσές σφαίρες, ένα βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ένα βραβείο Emmy και ένα τιμητικό βραβείο Oscar το 2003 για το συνολικό του έργο. Αντίθετα, παρότι είχε προταθεί 8 φορές για Oscar, δεν κατάφερε ποτέ να το κερδίσει, κατέχοντας έτσι ένα μοναδικό ρεκόρ. Ο Πίτερ Οτούλ ήταν ίσως ο μοναδικός από τους Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του που είχαν ως κέντρο των θεατρικών εμφανίσεών τους στο Λονδίνο, ο οποίος δεν τιμήθηκε ποτέ ως υπότης του Βρετανικού στέμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα του Λονδίνου Daily Mail, που προσφέρθηκε ο τίτλος του υπότη ή υπότη επιτιμή το 1987, όμως αυτός τον αρνήθηκε εξαιτίας των προσωπικών και των πολιτικών του πεπιθήσεων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον Πίτερ Οτούλ, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, μιας και όλοι έχουμε συνηθίσει οι πολύ δυνατοί άνεμοι να μπορούν να σηκώσουν είτε καρέκλες, είτε τραπέζια, είτε ομπρέλες στην παραλία, αλλά ποτέ δεν έχουμε δει ανέμους με ένταση στα όρια του ανεμοστρόβιλου, ο οποίος θα κατάφερε να σηκώσει ένα αεροπλάνο, ενώ αυτό ήταν εν στάση. Έτσι λοιπόν, ένα Boeing 747 ήρθε αντιμέτωπο με τον ανίκητο άνεμο και είδε τη μούρη του να ανασηκώνεται την ώρα που αυτό κοιμόταν. Ακόμα και αυτό το ελάχιστο κούνημα είναι εντυπωσιακό και καταδεικνύει τη δύναμη της φύσης απέναντι στα ογκώδη τεχνητά αντικείμενα. Ας δούμε το βίντεο.
cool. You just see that bike running across the wind. He's banked into it about 10 degrees. Imagine that. Αυτό όσον αφορά και το αεροπλάνο, πραγματικά ήταν τρομερό και το πόσο πραγματικά δύναμη είχαν αυτοί οι άνεμοι ώστε να μπορέσουν να σηκώσουν το αεροπλάνο. Και όπως σας έχουμε πει και από την αρχή της εκπομπής, γενικότερα έχουμε μπει σε ένα εορταστικό κλίμα. Και έτσι λοιπόν διαβάσαμε χθες ένα άρθρο το οποίο έχει γράψει η Μαριάννα η Μαρμαρά, είναι μια δημοσιογράφος εδώ δικιά μας από την τηλεόραση της Ζούγκλας, η οποία μάζεψε μέσα σε ένα μόνο άρθρο και σας έδωσε και θα μας δώσει μάλλον μία γεύση των Χριστουγέννων τόσο από την Αθήνα όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με τα όσα γράφει η Μαριάννα, λέει ότι ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Στολισμένοι δρόμοι, πλατείες και πάρκα, φωταγωγημένα δέντρα, γιορτινή ατμόσφαιρα, μουσικές μπάντες και μυρωδιές από ζεστό γλυκό κρασί και σοκολάτα συνθέτουν την εικόνα των μεγάλων πόλεων. Παρά την κρίση που πλήττει από το 2008 τις περισσότερες χώρες, οι πόλεις δεν μπορούν παρά να βάλουν τα γιορτινά τους, έστω και αυτά δεν είναι τόσο φαντασμαγορικά όσο των προηγούμενων ετών. Να πούμε ότι συμφωνούμε απόλυτα με τη Μαριάννα γενικότερα. Με αυτά βλέπουμε εικόνες από την φωταγωγημένη Αθήνα. Έτσι λοιπόν η Αθήνα ξεκίνησε τις εορταστικές εκδηλώσεις στις 3 του Δεκεμβρίου και η Αθήνα και η έναρξή τους μάλλον κορυφώθηκε στις 10 του μήνα, όταν ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης έδωσε το σήμα για τη φωταγώγηση της πλατείας Συντάγματος. Αυτή τη χρονιά το κέντρο της μεγαλύτερης πλατείας το κοσμεί ένα λιτό μικρό καράβι. Και να πάμε στη Νέα Υόρκη η Κυριακή. Να πάμε λοιπόν στη Νέα Υόρκη, όπου ο προορισμός των απανταχού κοσμικών και γκλάμουρους γιορτές έβαλε τα γιορτινά της στις 3 Δεκεμβρίου. Το Rockefeller Center αποτελεί ένα από τα πιο hot spot της αμερικανικής πόλης. Μάλιστα φιλοξενεί και ένα από τα 10 υψηλότερα δέντρα στον κόσμο, που μετρά κάτι παραπάνω από 23 μέτρα ύψους και 12 τόνους βάρους. Η φωταγώγησή του με 45.000 λαμπιόνια έγινε από τη διάσημη τραγουδίστρια Μαρία Κάρεϊ κατά την 81η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου του ξενοδοχείου της 3 Δεκεμβρίου. Και να πάμε στην Ουάσιγκτον, βλέπουμε μάλλον το δέντρο εδώ πέρα στην Νέα Υόρκη, πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και ψηλό. Και να πάμε στην Ουάσιγκτον, όπου το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά από το Καπιτόλιο το άναψε ο σύθιστα από το 1964 το προεδρικό ζεύγος, ο Μπάρακ και η Μισελ Ομπάμα. Μπορούμε να το δούμε, θα δούμε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο λοιπόν από την Ουάσιγκτον. Μέχρι τότε λοιπόν να πάμε στο Λονδίνο. Να πάμε στο Λονδίνο, όπου έχουμε εκεί πέρα και μια απεσταλμένη δημοσιογράφο, τη Φλόρα Τιμπέτση, η οποία μας έστειλε την εικόνα. Ήδη λοιπόν από το φθινόπωρο το Λονδίνο είχε μπει σε γιορτινό κλίμα. Στις 2 Δεκεμβρίου οι Βρετανοί γιόρτασαν τη Cyber Monday, την ημέρα που πραγματοποιούνται οι περισσότερες online αγορές της χρονιάς, και έσπευσαν να αγοράσουν ηλεκτρονικά δώρα και χριστουγεννιάτικα είδη. Βλέπετε στις εικόνες σας και τη φωτογραφία που μας έστειλε η Φλόρα από το γιορτινό Λονδίνο. Παρ' όλα αυτά, οι κεντρικοί δρόμοι του Λονδίνου ήταν ήδη πλημμυρισμένοι από κόσμο κάθε εθνικότητας, οι οποίοι απολάμβαναν την εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης, κάνοντας παράλληλα τα ψώνια τους. Να περάσουμε όμως και στο Παρίσι, όπου είναι γνωστή ως η πρωτεύουσα της παγκόσμιας μόδας, πως θα μπορούσε λοιπόν το Παρίσι να μην είναι και την περίοδο των Χριστουγέννων το λιγότερο stylish. Να πάρουμε λοιπόν μια γεύση από την Galerie Lafayette, που θεμελιώθηκαν στο Παρίσι το 1912. Επίσης, να σημειωθεί ότι ο δήμαρχος της πόλης του Φωτός, θέλοντας να τιμήσει τον Νέλσον Μαντέλα, αποφάσισε να φωταγωγήσει το βράδυ της Παρασκευής τον πύργο του Άιφελ, προβάλλοντας πάνω στο μνημείο το όνομα του νοτιοαφρικανού ηγέτη. Οι επισκέπτες της πόλης του Φωτός θα έχουν την ευκαιρία να δουν το όνομα του Μαντέλα μέχρι την Κυριακή. Μάλιστα, την Κυριακή, η μέρα της κηδείας του Μαντέλα, θα λάβει χώρα και η ειδική τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Παριζιάνοι θα ανάψουν 1000 κεριά στη μνήμη του. Μπορούμε όμως να δούμε και τον πύργο του Άιφελ. Βλέπουμε τις φωτογραφίες, βλέπουμε την Παναγία των Παρισίων με το όμορφο αυτό μπλε δέντρο από μπροστά. Θα δούμε και τη φωτογραφία με τον πύργο του Άιφελ. Είναι το δέντρο μέσα στη Γκαλερί Λαφαγέτ, όπου το δέντρο, να πούμε, το στόλισε η Swatch φέτος, η εταιρεία με τα ρολόγια.
Αυτά λοιπόν, και να περάσουμε στο Μόντε Κάρλο, όπου το πριγκιπάτο του Μονακό σίγουρα δεν γνωρίζει από κρίσεις παρά μόνο από μεγαλεία. Μπορούμε να δούμε και την εικόνα από το Μονακό. Μέχρι τότε να πάμε στην Αυστρία, στη Βιέννη. Τα λόγια στην προκειμένη περίπτωση είναι σίγουρα περιτά. Τα Χριστούγεννα στη Βιέννη, όσοι έχετε τύχει από εσάς να πάτε Χριστούγεννα στη Βιέννη, είναι πραγματικά μαγικά. Με την ατμόσφαιρα να σε μεταφέρει πάντα στην εποχή της ένδοξης αυτοκρατορίας. Όσοι καταφέρετε να την επισκεφτείτε φέτος, μην παραλείψετε να κλείσετε θέση για να παρακολουθήσετε την υπέροχη πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Οι υπόλοιποι, εμείς δηλαδή, μπορούμε απλά να αρκιστούμε στις αριστουργηματικές εικόνες. Βλέπετε εδώ πέρα πλάνα από την Αυστρία, από τη Βιέννη. Μπορούμε όμως να δούμε και πλάνα από το Μόναχο και τη Γερμανία, όπου οι επισκέπτες του Μονάχου δεν έχουν παρά να μεταβούν στο χριστουγεννιάτικο χωριό της πόλης που άνοιξε τις πύλες του στις 26 Νοεμβρίου. Βλέπουμε εδώ πέρα και τα πλάνα. Έχεις πάει στο εξωτερικό της Χριστούγεννα? Όχι. Είχα πάει πριν χρόνια στο Μόναχο και είναι πραγματικά έτσι όπως το δείχνει το βίντεο αυτό. Δηλαδή μυρίζει το κρασί. Καταρχάς έχει παντού ζεστό κρασί σε όλο το Μόναχο, το οποίο μυρίζει καταπληκτικά. Έχουν φτιάξει στους δρόμους κέντρα για να κάνουν παγοδρόμια. Παγοδρόμια και μπορείς να δεις από πολύ μικρά παιδιά, πραγματικά πολύ μικρά, μέχρι και πολύ μεγάλους όμως σε ηλικία ανθρώπους, να κάνουν σκι σε αυτά τα παγοδρόμια. Πολύ ωραία. Γενικώς η Γερμανία είναι πολύ όμορφη τα Χριστούγεννα, όπως και η Φιλανδία είναι επίσης όμορφη. Λοιπόν, και να πάμε στο Βερολίνο. Βλέπετε εδώ πέρα τη μεγαλοπρεπή πύλη του Βραδεμβούργου, που δεν θα μπορούσε βέβαια παρά να στολιστεί με ένα εξίσου μεγαλοπρεπές χριστουγεννιάτικο δέντρο. Να περάσουμε όμως και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, όπου πριν υποδεχθεί τους αθλητές και τους θεατές του Μουντιάλ του 2014, ετοιμάστηκε με κάθε λαμπρότητα να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα. Στις 30 Νοεμβρίου φωταγωγήθηκε το ύψους 85 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο στο πάρκο του Καταγκάλο, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα. Πραγματικά φαντασμαγορικό το θέαμα. Και το δέντρο πολύ όμορφο. Και να πάμε στην Ισπανία, όπου φαίνεται πως η έξοδος λοιπόν από το μνημόνιο πλησιάζει για την Ισπανία και οι πολίτες της το γιορτάζουν με ένα μεγαλόπρεπο χρυσό δέντρο 12 ορόφων στο κέντρο της Puerta del Sol, το οποίο είναι ταυτόχρονα φιλικό προς το περιβάλλον καθώς αποτελείται από ενεργειακές λάμπες. Θα το δούμε και στην εικόνα μας και να περάσουμε μέχρι τότε στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Όπου ένα εναλλακτικό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Βλέπουμε, αυτό είναι το βίντεο από την Ισπανία. Είναι από το εσωτερικό. Είναι η άποψη από κάτω από το δέντρο, λοιπόν, αυτό που βλέπουμε. Πολύ όμορφο και αυτό όντως τρομερό. Να περάσουμε όμως στο Σίδνεϊ και στην Αυστραλία, όπου ένα εναλλακτικό δέντρο, χριστουγεννιάτικο δέντρο, επέλεξε να στολίσει φέτος στο Σίδνεϊ προκειμένου να στείλει ένα ηχηρό οικολογικό μήνυμα για τις καθημερινές μετακινήσεις μας. Πολύχρωμα λοιπόν ποδήλατα συνθέτουν ένα από τα πιο πρωτότυπα δέντρα ανά την Ιφίλιο. Το βλέπουμε εδώ και στις εικόνες μας. Πρωτότυπο. Πρωτότυπος τρόπος. Μου θυμίζει λίγο το δέντρο που είχαν στολίσει κάποια παιδιά σε ένα σχολείο με τα μπουκάλια. Α, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, το θυμάμαι. Ωραίο, το τρυπνόμητο του Εφελήμ και το μήνυμα τους δώσανε και μπήκανε και στο κλίμα το εορταστικό. Και να πάμε στην Ρώμη, στην Ιταλία, όπου ενώ ολόκληρος ο κόσμος τρυνεί για τον πρώην πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα, η Ρώμη φωταγωγήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου με ένα ουράνιο τόξο από λαμπιόνια, αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου ηγέτη. Η αιώνια πόλη γέμισε από πολύχρωμα λαμπιόνια που, σχηματίζοντας λωρίδες, κάλυψαν 1600 μέτρα. Σκοπός του τεράστιου κύματος από φωτάκια είναι να σταλεί ένα μήνυμα αγάπης, ανεκτικότητας, ενότητας και της χαράς του να μοιράζεσαι. Το ίδιο δηλαδή που έστειλε ο ίδιος ο Μαντέλα στην Νότια Αφρική και σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται επίσης και για ένα μήνυμα κατά της ομοφοβίας. Μάλιστα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο αναγράφεται σε όλες τις γλώσσες με μπλε φωτάκια η λέξη ειρήνη. Και ουσιαστικά πρόκειται για το μήνυμα κατά της ομοφοβίας, γιατί είναι ότι επειδή το ουράνιο τόξο αυτό θυμίζει τη σημαία του Gay Pride. Λοιπόν, και να πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον πίνακα του Πικάσο. Είναι ένας πίνακας Πικάσο που μόλις με 100 ευρώ μπορείτε και εσείς να το αναποκτήσετε. Ο πίνακας αυτός είναι ο άνθρωπος με το καπέλο στην όπερα. Ο τυχερός θα κληρωθεί στη λοταρία του οίκου Δημοπρασιών Sotheby's.
Την πρωτότυπη αυτή ιδέα είχε ο εγγονός του ζωγράφου Ολιβιέ και τύπωσε 50.000 λαχνούς των 100 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος πίνακας εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 800.000 ευρώ. Τα έσοδα από τους λαχνούς θα διατεθούν για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν τα αρχαιολογικά κληροδοτήματα στο Λίβανο από μακροχρόνιους εμφύλιους πολέμους. Και αλλάζουμε θέμα, πάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα, όπου τα περισσότερα κεράκια γενεθλίων κατάφερε να σβήσει μια ομάδα από τη Νέα Υόρκη. Τα κεριά έφτασαν τις 48.523 και το ρεκόρ καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2009. Να δούμε το βίντεο με τα κεριά και επιστρέφουμε. Δεν έχουμε το βίντεο, δεν πειράζει, σας το έχουμε για την επόμενη φορά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί. Ακολουθεί εκπομπή «Ένας τρελός, τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και όπως κάθε μέρα κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα χαρούμενο χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Το σημερινό θα το ακούσετε. Μέχρι τότε λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας. Γεια σας.